Ανταποκριθήμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιχάλη, καλησπέρα και σε σένα. Όπως βλέπουμε, στις ράγες πλέον ο ελληνοτουρκικός διάλογος και από την άλλη η ακραία πρόκληση στα Βαρόσια. Ναι. Μιχάλη, καλησπέρα. Φοβάμαι σε ό,τι αφορά την αμόχωστον ότι όπως όλες οι προηγούμενες πολεμικές ενέργειες της Τουρκίας, έτσι και αυτή θα γίνει αποδεκτή από τη διεθνή κοινότητα. Εγώ προσωπικά δεν τρέφω πια αυταπάτες μέχρι να πάει στην επόμενη πρόκληση και στην επόμενη πρόκληση. Θα εκδίδονται ανακοινώσεις, αλλά μέχρι εκεί. Τώρα, σε ό,τι αφορά το. Πάντως, μιας και μιλάμε για ανακοινώσεις από Ουάσιγκτον, μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε ούτε λέξη. Μιχάλη, δεν άκουσα την ερώτηση, γιατί ναι, δεν είναι καλή γραμμή. Επειδή μιλούμε για ανακοινώσεις από Ουάσιγκτον, λέω, μέχρι στιγμής δεν ακούσαμε καμία αντίδραση. Ναι, βεβαίως έχουμε βάλει ερώτηση, όπως κάνουμε πάντα. Πιστεύω ότι μέχρι το βράδυ σήμερα, τοπική ώρα, θα εκδοθεί μια ανακοίνωση. Αυτό που έχει σημασία θα είναι το, όπως καταλαβαίνεις, το περιεχόμενό της. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι καλό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Τσαβούσογλου, πραγματικά κανείς δεν πρέπει να λέει όχι σε ένα πραγματικό διάλογο, σε ένα σοβαρό διάλογο. Και πάντα η ειρηνική λύση πρέπει και είναι η προτιμότερη. Μόνο που οι ηγέτες όπως ο Ταγίπ Ερντογάν θέλουν διάλογο υποταγής και πολεμικές λύσεις. Το έχει δείξει, το έχει αποδείξει. Και δυστυχώς η Ελλάδα έχει απέναντι της ένα τέτοιο ηγέτη. Η Κύπρος έχει απέναντι της ένα τέτοιο ηγέτη. Τον Ισλαμιστή πρόεδρο της Τουρκίας, ο οποίος αυτή τη στιγμή, Μιχάλη, πέρα από την κατοχή στην Κύπρο, είναι αναμειγμένος ή έχει ξεκινήσει ο ίδιος 4 πολέμους. Στη Συρία, στο Κουρδιστάν, στη Λιβύη και στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Να προσθέσω επίσης ότι διατηρεί κατοχικά στρατεύματα και στο Ιράκ, κάτι που δεν το λέει, δεν το λέει κανείς. Η τελευταία του πρόκληση στην Αμόχωστο, εγώ περίμενα από τις αρχικές αντιδράσεις ότι θα είχε ξεχυλήσει το ποτήρι. Αλλά από ό,τι βλέπω, πέρα το πρώτο αντιδράσιο, δεν πρόκειται να συμβεί τίποτα. Και όσον αφορά αυτή τη συνάντηση που ήταν λίγο ενοχλητική, πρέπει να σου πω. Από τους Τούρκους πληροφορηθήκαμε ότι θα γινόταν σήμερα η συνάντηση του κ. Δένδια με τον κ. Τσαβούσογλου και από τους Τούρκους πάλι ακούσαμε σήμερα ότι η συνάντηση έγινε, ήταν διάρκειας 20 με 25 λεπτών. Οι δικοί μας μιλούν στην Αθήνα για ολιγόλευση συνάντηση για να μειώσουν προφανώς τη σημασία της. Αλλά τι είναι αυτό που μένει, ότι συμφώνησε να ξεκινήσει ο ελληνοτουρκικός διάλογος. Ο καθένας καταλαβαίνει ό,τι και να κάνει η Τουρκία, ακόμα και να επικύσει και ακόμα και με τον Παρπαρό στην Κυπριακή ΑΟΣ, δυστυχώς η Αθήνα θα παρακαθίσει σε διάλογο. Θα μου πεις, ας πούμε, τι άλλο θα έκανε. Εν πάση περιπτώσει, δόθηκε πάλι λάθος μήνυμα στον Ερντογάν, ότι δηλαδή μπορεί να συνεχίσει τις παρανομίες του. Και τελειώνοντας, λέγοντας ότι η Αθήνα και η Λευκοσία δέχθηκαν τις δεσμεύσεις της κυρίας Μέρκελ, τις οποίες βεβαίως έκανε εκ μέρους του Ερντογάν, και δεν επέμεναν να ληφθεί απόφαση για τις κυρώσεις. Θεωρώ ότι υπολογίσαν πάλι λάθος, διότι αν επέμεναν για σοβαρές κυρώσεις, έτσι για να υπάρχουν για την επόμενη φορά, ο Ερντογάν μπορεί να μην προχωρούσε σε αυτή την παράνομη κίνηση στην Αμόχωστο, Μιχάλη. Υπάρχει νέο συμβούλιο και ευκαιρία να θέσουν ξανά το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλό σου βράδυ.